Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείος Ποράδων είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας. Αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για τον πληθυσμό της Μεσογειακής Φώκιας, που εκτιμάται ως ένας από τους πιο σπουδαιότερους της Μεσογείου. Το νησί Πιπέρι είναι η πιο σπουδαία περιοχή αναπαραγωγής της Μεσογειακής Φώκιας και αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βαρκελόνης. Η Μεσογειακή Φώκια Μονάχους Μονάχους είναι το πιο σπάνιο από τα 33 είδη φωκών που υπάρχουν στον κόσμο και από τα πλέον απειλούμενα του πλανήτη. Από τα 600 περίπου άτομα που έχουν απομείνει παγκοσμίως, τα μισά ζουν και αναπαράγονται στη χώρα μας. Η Μεσογειακή Φώκια ζει στη θάλασσα πολύ περισσότερο από ό,τι στην ξηρά, ψάχνοντας κυρίως για τροφή. Μεγάλο ποσοστό της τροφής της αποτελούν τα χταπόδια. Οι μεσογειακές φώκες μπορούν να καλύψουν σημαντικές αποστάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάρη πάνω από 150 ναυτικά μίλια σε 3 μήνες και καταδύονται σε βάθος 200 μέτρων από την ηλικία λίγων μόλις μηνών. Μέσα στο νερό βλέπουν καλά ακόμη και με λιγοστό φως, ενώ έξω βλέπουν θολά. Για να βρίσκουν την τροφή τους χρησιμοποιούν και τα μουστάκια τους, που είναι πολύ ευαίσθητα όργανα και μπορούν να ανιχνεύσουν και την παραμικρή δόνηση του νερού. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου χωρίζεται σε 2 ζώνες, στην Α και στη Β ζώνη. Στην Α ζώνη υπάγονται 6 νησιά και 20 βραχονησίδες. Βλέπουμε τα 2 αδέλφια. Την Περιστέρα. Την Αλόνισο. Ένα όμορφο λιμανάκι της Στενή Βάλα. Η Β' ζώνη αποτελείται από την Αλόνισο, την Περιστέρα και τα 2 αδέρφια που είδαμε προηγουμένως. Είναι η κατοικήσιμη ζώνη. Στο βάθος βλέπουμε το νησί Κυραπαναγιά. Είναι το νησί που έχει και το μοναστήρι της Κυραπαναγιάς. Ανήκει στην Α ζώνη και είναι το μοναδικό νησί που κατοικείται από 2 έως 3 μοναχούς